Σας μεσημέρι. Επίσης, κύριε Αγκώ. Έχετε ξεκινήσει την απεργία πείνας? Ναι, είχα από πρωί. Από το πρωί. Κύριε Κωνσταντίνου, δώστε μας λίγο το περίγραμμα σας παρακαλώ. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί σας χρωστούν αποζημιώσεις από το κράτος? Κύριε Αγκώ, είχα την περιουσία μου, είχα τα θερμοκήπια μου, δούλευα και εγώ την οικογένειά μου. Μου την πήρα στην απαλλατριώσαντη. Κάμε 16 χρόνια με ένα σεφ να μου δώσουν ή να μου πούνε να σου τα δώσουμε κάτω. Είμαι τόσο αγανακτισμένος, τόσο πολλά πικραμμένος που δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. 16 χρόνια λοιπόν δεν έχει γίνει μεταβίβαση. Όχι. Είναι πάνω μου, πληρώνω τους φόρους, πληρώνω όλα πάνω μου. Είναι κάθε χρόνο πληρώνω τα εγώ. Είναι πάνω στη γενέκα μου. Και καταβάλλετε εσείς τις φορολογικές οφειλές ενώ είχε απαλωτριωθεί αυτή η περιουσία. Μάλιστα. Τι σας έχουν πει αρμόδιοι, κύριε Κωνσταντίνου, τι συμβαίνει, γιατί δεν προχωράει αυτή η διαδικασία? Ο ένας στέλνει με στον άλλον, ο άλλος στον άλλο, στα δικαστήρια, στα ποντούτα, τίποτε δεν γίνεται, κυρία. Ναι. Μόνο έτσι να έχω το τέρμα τη ζωή μου, αδε, για να αύριο κάτι να αζάζω τα παιδιά μου. Γιατί κινδυνεύουν να πουλήσουν οι τράπεζες και μένα και τον παιδιό μου το σπίτι μου. Έχετε δηλαδή, είστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, σύνοτι έχετε αυτές τις υποχρεώσεις και περιμένετε αυτά τα χρήματα για να βοηθηθείτε, κύριε Κωνσταντίνου. Μάλιστα, και έχω και τρία φράγματα που πρέπει να τα λύσω τα προβλήματα της οικογένειας μου, να μην τους εκθέσω και να σκοτωθούν σε αδέρφια με αδέρφια. Κατανοητό. Κύριε Κωνσταντίνου, να πούμε ότι στα τεμάχια γης για τα οποία μιλάμε έχει χτιστεί το γυμνάσιο Θεοσκέπας της Πάφου, σωστά? Ναι. Άρα εδώ εμπλέκεται το Υπουργείο Παιδείας, εμπλέκεται το κτηματολόγιο, έχουμε διάφορες υπηρεσίες. Μάλιστα. Έγινε όμως μια προσφορά από το κτηματολόγιο για αποζημίωση, σωστά? Έγινε, ναι, αλλά ακόμα είναι πήραμε ό,τι έτσι. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, παρακαλώ να μείνετε στη γραμμή, γιατί έχουμε και κάποιες δηλώσεις από τη σύζυγο και την κόρη σας. Και μείνετε παρακαλώ στη γραμμή να τις δούμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μάλιστα. Είχε 16 χρόνια που μας πήραν τη γη μας, δεν μας έδωσαν τίποτε, έχουμε χρέη, έχουμε τα παιδιά μου οικονομικά προβλήματα όλοι μας, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εξακολουθείτε να πληρώνετε φόρους ενώ δεν σας... Ναι, στέλνουμε κάθε χρόνο να πληρώνω φόρους αποθηκευτικά. Εδώ ήταν τα θερμοκήπια μας, δουλεύαμε τα παιδιά μου, εγώ. Απαλυτρώσατε τα χωράφια, έχουμε χρέη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Κυβέρνηση τίποτα δεν κάνει. Το μόνο που είναι δεν έχει λεφτά. Είχατε κάνει προσφυγή στο δικαστήριο? Ναι. Είμαστε χρόνια στο δικαστήριο, η απόφαση έχει ότι θα έχει να μας δώσουν τα λεφτά. Τίποτε. Μη απαράδεκτο σε έναν ευνοούμενο κράτος, σε έναν κράτος δικαίου, να αναγκάζεται ο πολίτης για να βρει το δίκαιο του να καταφεύγει σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτά τα μέτρα. Είναι απαράδεκτο να παίρνουν το χωράφι του ανθρώπου πριν 16 χρόνια να χτίζεται για να λειτουργεί εδώ το γυμνάσιο και να μην παίρνει αυτά τα οποία δικαιούται. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός σε αυτόν τον χωράφι είχε θερμοκήπια, ήταν αποκλειστικά γεωργός. Και μέχρι σήμερα, για να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, έχει καταφύγει σε χίλιες δυο άλλες δουλειές. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, κύριε Κωνσταντίνου, να πω ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών το πρωί, στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚΑ, δεν κάνω λάθος. Μου έχουν μεταφερθεί, ναι. Δεν τις έχω ακούσει. Που είπε, ναι, ότι θα μεσολαβήσει για να κινηθούν οι διαδικασίες να πάρετε τα χρήματά σας. Σωστά, το έχετε υπόψη σας? Ναι, ναι, το άκουσα. Ναι. Εύχομαι να κάνει κάτι να με σώσει, να σωθώ, διότι δεν αντέχω άλλο. Κύριε Κωνσταντίνου, μήπως θα ήταν καλύτερα να σταματήσετε αυτή την απεργία, γιατί είστε και άνθρωπος μιας ηλικίας. Κατανοητό ότι περνάτε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά θα είναι κρίμα να διακινδυνεύσετε και τη σωματική σας ακαιρεότητα και την υγεία σας περαιτέρω. Αφού φαίνεται πως έχουν πάρει τα πράγματα έτσι λίγο μια ροή, παρεμβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών. Μήπως θα ήταν καλύτερα να διακόψετε αυτή την απεργία και να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί? Να περιμένω μέχρι το απόγευμα να δω, είπε ότι εντός της ημέρας θα μου έρθει μια απάντηση. Ναι. Θα περιμένω. Αν έρθει αυτή η απάντηση θα διακόψετε, αν δεν έρθει θα συνεχίσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κύριε Κωνσταντίνου, και παρακολουθούμε το θέμα. Μακάρι να λήξει σήμερα, να πάρετε κάποιες ικανοποιητικές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να λυθεί το πρόβλημά σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που παρουσίασε χθες στις τομές τα γεγονότα ο Πέτρος.